Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μετά από επικοινωνία που είχα πριν από λίγα λεπτά με τον έγκριτο ποινικολόγο, τον κύριο Τάσο Τριανταφύλου, έναν εκ των δικηγόρων του Πατρούς Αντωνίου, αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι που ουσιαστικά διέρευσε για αυτή τη βδομάδα για την ποινική δίωξη κατά του Πατρούς Αντωνίου, δεν είναι δεσμευτικό. Δεν είναι δεσμευτική, δηλαδή, η παρέλευση 4 μηνών της προκαταρκτικής διαδικασίας σε μια έρευνα για να εκδοθεί η απόφαση περί ποινικής διώξεως ή όχι. Αυτό το οποίο περιμένουμε όμως και περιμένει η ομάδα του Πατρός Αντωνίου είναι 3 τεινά, με πιο πιθανό το δεύτερο. Είτε κακουργηματική ποινική δίωξη, είτε πλημεληματική ποινική δίωξη, είτε το να πάει υπόθεση στο αρχείο. Το πιο πιθανό είναι, γι' αυτό που δίνουν τις περισσότερες πιθανότητες, είναι το να υπάρξει πλημεληματική ποινική δίωξη. Και αυτό διότι θα βασιστεί η απόφαση των εισαγγελέων μόνο στα περιθωπίας, στις πρώτες καταθέσεις δηλαδή των κατηγόρων του Πατρός Αντωνίου πριν τις αλλάξουν. Γιατί εν συνεχεία είδαμε ότι υπήρχε μια μεταβολή. Όπως και να έχει, οι δικηγόροι του Πατρός Αντωνίου πιστεύουν ότι είναι αθώος. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν εξετάσει. Είναι ένα δομημένο υπόμνημα το οποίο έχει κατατεθεί. Μια εξαιρετική δουλειά. Πάρα πολλοί μάρτυρες έχουν καταθέσει και έχουν πει τη δική τους αλήθεια όπως είχε αποτυπωθεί. Μιλάνε για έναν χαρισματικό άνθρωπο όλοι, για έναν άνθρωπο που μόνο αγάπη έδινε. Οπότε μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Όπως και να έχει, η διαδικασία έχει ως εξής. Εφόσον ασκηθεί η πλημεληματική, όπως περιμένουμε, ποινική δίωξη, εν συνεχεία θα δούμε ποιος ανακριτής αναλάβει την υπόθεση, σε τι χρόνο θα την τρέξει, αν θα την τρέξει γρήγορα ή αργά. Και δικάσιμος θεωρώ ότι θα πάει πάρα πολύ πιο αργά, δηλαδή μπορεί να πάει και 1 και 2 χρόνια, όπως μου λένε, γιατί πρόκειται για δικήματα του 22, ενώ υπάρχουν άλλα, ας πούμε, του 10, τα οποία δεν έχουν καν εκδικαστεί. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τη διοίκηση της Κιβωτού, γιατί όπως έχουμε πει, το ότι είναι προσωρινή διοίκηση μέχρι τον Νοέμβριο, το οφείλει στο γεγονός των κατηγοριών κατά του Πατρός Αντωνίου. Εκεί βασίστηκε η εύρυθμη λειτουργία της Κιβωτού για να του την αφαιρέσουν. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρξει εξέλιξη στο ζήτημα αυτό, αν δεν ανανεωθεί η θητεία της παρούσας διοικήσεως. Αυτά για τώρα, περισσότερα σε λίγο.